Σε λίγες ημέρες το κρουαζιερόπλοιο που ήρθε στο Βόλο την περασμένη εβδομάδα θα βρίσκεται ξανά στο λιμάνι της πόλης. Η πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος, κυρία Μήτρου, τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα για όλα όσα αφορούν στο τουριστικό ρεύμα με αφορμή την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου. Το στίχημα είναι οι τουρίστες που έρχονται στο Βόλο να μένουν εδώ και να μην φεύγουν για άλλους προορισμούς. Είναι Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται, περιμένουμε ξανά μια άφηξη, το ίδιο κρουαζιερόπλοιο και έχουμε και άλλες 29 να αναμένουμε που ελπίζουμε να μην ακυρωθούν. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο μια συντήρηση περισσότερο γίνεται από όλους μας, προκειμένου όσο το δυνατόν να μην χάσουμε προορισμούς. Αλλά γενικά υπάρχει συντονισμένη η προσπάθεια και από τους διάφορους οργανισμούς ευρωπαϊκούς, διεθνείς, μεσογειακούς προκειμένου αυτή τη στιγμή να έχουμε μία ασφαλή κρουαζιέρα να μην χαθεί και αυτό το καλοκαίρι και από εκεί και πέρα να γίνουν ο Βόλος προορισμός και για ακόμη περισσότερα κρουαζιερόπλοια. Φυσικά γίνονται κινήσεις τόσο από το Δήμο Βόλου όσο και από την περιφέρεια να αυξηθούν οι λόγοι που θα κρατήσουμε τους τουρίστες στην πόλη μας, να αυξήσουμε τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων που έρχονται, αλλά και να δημιουργήσουμε και προϊόντα τα οποία θα είναι αρεστά στον τουρίστα. Την ίδια ώρα, κυρία Μήτρου, έδωσε στίγμα αναφορικά και με το θέμα του υδατοδρομίου, καθώς και άλλες παρεμβάσεις που βρίσκονται στη στόχευση και τον προγραμματισμό από πλευράς του ΟΛΒ. Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε την άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου. Είμαστε το πρώτο λιμάνι, ακολουθεί το Ρέθυμνο. Από εκεί και πέρα, για φέτος, όπως καταλαβαίνετε, η χρονιά δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το υδατοδρόμιο, γιατί δεν υπάρχουν άλλα υδατοδρόμια να υποστηριχθεί να υποστηριχθούν διαδρομές. Αλλά ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι με κάποιες διαδρομές τόσο κοντινές, ελπίζουμε όμως και πιο μακρινές, όταν εννοώ κοντινές εννοώ με τις σποράδες, και ίσως και πιο μακρινές που θα βοηθήσουν έτσι τον κόσμο να πάει της κεντρικής Ελλάδας, γιατί στην κεντρική Ελλάδα απευθύνεται το υδατοδρόμιο, όχι μόνο στην πόλη του Βόλου, να μπορέσει να έχει και πιο μακρινούς προορισμούς εύκολους.